Εδώ είναι λοιπόν ο Παναγιώτης Ζήσης. Αν υπήρχαν ζωχάρια όλο το χρόνο, ακόμη και το καλοκαίρι, νομίζω θα μπορούσαν, όχι ότι είναι άσχημα τα αυλίτα, έτσι, αλλά γενικώς όλα αυτά τα άγρια, και όπως λες, τα ζωχάρια, αν βάλεις και λίγα ραδίκια που πικρίζουν ή την πικραλήθρα που είναι η αγαπημένη σου, όπως έγραφε σήμερα στο Facebook. Λοιπόν, άγρια χόρτα και υγεία η θεματική μας σήμερα. Και εγώ θα πρόσθετα στο υγεία όχι μόνο μέσω της διατροφής αλλά και της άσκησης. Γιατί πρέπει να βγεις στον αγρό, να πας σε ένα βουνό, να πας σε μια πεδιάδα, να πας δίπλα από μια καλλιεργημένη γη για να τα βρεις, να τα μαζέψεις. Άρα αυτό προϋποθέτει ένα μίνιμουμ άσκησης. Μπράβο, έτσι. Πολύ σωστά. Οπότε και συνεισφέρει και αυτό στην υγεία. Πολύ σωστά. Αλλά εσύ απευθύνεσαι στο πεδίο το δικό σου, στο δικό σου επιστημονικό πεδίο και λες πώς μπορούμε να έχουμε καλή υγεία και μέσα από την κατανάλωση αυτής της σαλάτας ή όπως είπαμε και σε πίτα, θα δούμε στην συνέχεια. Εγώ το υποσχέθηκα στο φίλο μας τον Λουκιανό ότι την Κυριακή θα πάμε για χόρτα. Θα έχει και καλό καιρό, οπότε θα ασκηθούμε κιόλας. Λοιπόν, θα μου στείλεις φωτογραφίες για να έχουμε τα πιστήρια. Ναι, ναι, βεβαίως. Εννοείται, εννοείται. Να δούμε λίγο. Μεσημέρι θα πάτε. Μεσημέρι, να είναι ντάλα ο ήλιος, βέβαια. Δεν πειράζει, μαζέψεις τα εσείς και ας μην μου φέρετε. Μου λέει το κοντρόλ, θα σου φέρουμε για χόρτα. Θα φέρουμε. Να ξεκινήσουμε με κάποιες μελέτες που ξέρουμε γενικότερα για τα άγρια χόρτα. Είναι πρώτα απ' όλα ότι η κατανάλωσή του σχετίζεται γενικότερα με την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί πολλάκι, ιδιαίτερα από μελέτες που έχουν γίνει με τα χόρτα της Κρήτης. Από την άλλη όμως, ξέρουμε ότι η κατανάλωση των άγριων χόρτων σχετίζεται και με τη μακροζωία. Και αυτό φαίνεται και σε δείγματα που είχαμε στην Ικαρία, αλλά και σε δείγματα που είχαμε στην Κρήτη. Εγώ να πω ότι σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και εκτός από τα κοινά χόρτα τα άγρια, υπάρχουν και διαφορετικές ποικιλίες από νησί σε νησί, από τόπο σε τόπο, οπότε αυτό το κάνει και ιδιαίτερο. Τώρα, σε γενικές γραμμές, το μεγάλο ατού διατροφικό των άγριων χόρτων είναι τα αντιοξειδωτικά. Ξέρουμε ότι έχουμε πολυφενόλες, έχουμε βιοφλαβονοειδή, τα οποία είναι σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα σε σχέση και με το κόκκινο κρασί και με το πράσινο τσάι, που ξέρουμε πόσο καλές περιεκτικότητες έχουν σε αντιοξειδωτικά. Από την άλλη, τα άγρια χόρτα έχουν και πολύ καλή, είναι πολύ καλή πηγή ανοργάνων συστατικών. Δηλαδή, είναι πολύ πλούσια σε μαγνήσιο, που ξέρουμε πόσο καλό κάνει στη λειτουργία της καρδιάς και των μυών γενικότερα. Είναι πολύ πλούσια σε κάλιο, το οποίο βοηθάει και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έχουν σίδηρο, έχουν ασβέστιο, οπότε μας βοηθούν στο να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας και με αυτά τα ιχνοστοιχεία. Βιταμίνες, κυρίως αντιοξειδωτικές βιταμίνες και εδώ πέρα, έχουν πράσινο χρώμα επειδή είναι λόγω της χλωροφύλης, αλλά δεν ξεχνούμε ότι περιέχουν και καροτενοειδή. Τα καροτενοειδή, θυμίζω, πόσο καλό κάνουν στην καλή λειτουργία και του νοσοποιητικού συστήματος. Είναι μια πρόδρομη μορφή της βιταμίνης Α, αλλά και στη λειτουργία της όρασης γενικότερα. Η πολύ γνωστή μας βιταμίνη C περιέχεται σε πληθώρα στα άγρια χόρτα, ενώ το φιλικό οξύ δεν θα μπορούσε να λείπει. Φύλλα τρώμε, φιλικό οξύ λοιπόν, ο οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στην αιμοποίηση και στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Τι είναι το λινολενικό οξύ? Το λινολενικό οξύ είναι ένα απαραίτητο λιπαρό οξύ, το οποίο δηλαδή δεν μπορεί να συνθέσει ο ανθρώπινος οργανισμός, και είναι πρόδρομος όλων αυτών των καλών λιπαρών οξέων, των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, που ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμα για τον οργανισμό. Οι μελέτες όμως μας δείχνουν ότι αυτά τα άγρια χόρτα σε σχέση με τα ήμερα, τα καλλιεργούμενα, έχουν πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχουν καλύτερη πηγή και αντιοξειδωτικών και πάμε βιταμινών να τα δούμε και μετάλλων. Αναχόρτο, έτσι. Αν ξεκινήσουμε με τα ραδίκια που όλοι τα γνωρίζουμε, τα αγαπούμε, είναι πολύ καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β, που είπαμε πόσο καλό κάνουν στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β αποτελούν και συνένζυμο για όλες τις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού, άρα τις χρειαζόμαστε γενικότερα. Καροτενοειδή και εδώ πέρα, τα ραδίκια είναι πολύ πλούσια, είναι το μεγάλο του των ραδικιών, τα καροτενοειδή, που ξέρουμε ότι βοηθούν στην καλή λειτουργία του νοσοποιητικού. Από την άλλη όμως περιέχουν και κυχώριο, και μάλιστα η λατινική ονομασία των ραδικιών περιέχει τη λέξη κυχώριο, το οποίο είναι μια ουσία που έχει, ξέρουμε ότι έχει υπατοπροστατευτική δράση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ζωχάρια. Ωραία, με συγχωρείτε για τη φωτογραφία. Τα ζωχάρια έχουν γίνει σαν... Γιατί του είπα, κάτσε ρε παιδί μου, τα ζωχάρια γίνονται μεγάλα, έτσι αλλιώς που αυτό λέω. Το καχεκτικό που πήγες και το βρήκες, ναι, μου λέει αυτό είχε το διαδίκτυο όταν πάτησα ζωχή. Λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι πολύ καλές πηγές και εδώ πέρα βιταμινών του συμπλέγματος Β. Από την άλλη, το μεγάλο του διατροφικό ατού είναι η βιταμίνη C. Η βιταμίνη C, η οποία βοηθάει
θυσιάζεται η ίδια έτσι ώστε να μην καταστραφούν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του οργανισμού, βοηθάει και στο ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθάει και στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Και φυσικά περιέχονται και κάποια εχνοστοιχεία, και καλή πηγή ασβεστίου και καλή πηγή μαγνησίου, κυρίως μαγνησίου, αλλά και καλείου, όπως το κάλιο περιέρχεται σε όλα τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Η τσουκνίδα μπαίνει και στην πίτα. Ναι, είναι ένα άγριο χόρτο το οποίο μπαίνει στην πίτα. Θα είναι και επίκαιρο σε λίγες μέρες, σε κανένα μήνα, στο Τύρναβο, γιατί φτιάχνουν αυτή τη γνωστή τη σούπα με την τσουκνίδα της απόκριες. Η τσουκνίδα είναι ένα παρεξηγημένο, θα λέγαμε, βότανο, αλλά όσοι την ξέρουν καλά ξέρουν ότι έχει πάρα πολύ καλές ιδιότητες. Είναι πολύ πλούσια σε σίδηρο, αποτελεί εξαιρετική πηγή β' καροτενίου, αλλά από την άλλη όμως οι μελέτες μας δείχνουν ότι προλαμβάνει η κατανάλωσή της και διάφορες μορφές καρκίνου, κυρίως λόγω των πολλών αντιοξειδωτικών που περιέχει. Μάλιστα. Και πάμε, φαίνεται ότι έχεις μεγάλη αγάπη στην πικρά λίθρα. Ναι. Διότι έχεις αφιερώσει, κοιτάξτε εδώ πόσα, έχει και πίσω σελίδα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έλα. Νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς των χόρτων. Γιατί είναι και πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σε βιταμίνη C. Είναι πολύ πλούσια σε καροτενοειδή και ιδιαίτερα στη λουτεΐνη, που θυμίζω ότι η λουτεΐνη είναι το καροτενοειδές το οποίο προφυλάσσει από την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, αλλά και σε βιολαξανθίνη. Είναι πλούσια σε κάλιο που ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και έχει και διουρητικές ιδιότητες, κυρίως λόγω του καλίου. Βοηθά πάρα πολύ στις χρόνιες δερματικές παθήσεις, στην ακμή, σε εκζέματα. Γιατί την πικραλήθρα θυμίζω ότι μπορούμε να την πιούμε, να την καταναλώσουμε και σαν βότανο, σαν εκχύλισμα. Έχει πολλές αντικαρκινικές ιδιότητες, και αυτό γιατί έχει μια τεράστια, πολύ υψηλή συγκέντρωση αντιοξειδωτικών. Θα λέγαμε ότι το πικρό της, την πικρή της τη γεύση την οφείλει στα αντιοξειδωτικά που έχει. Και περνώντας την τελευταία μας κάρτα, θα σας πούμε ότι είναι πολύ πλούσια σε ινουλίνη. Η ινουλίνη είναι μια πρεβιωτική ουσία η οποία αποτελεί την τροφή για όλα αυτά τα καλά τα βακτήρια του εντέρου. Επομένως, χρειάζεται να τραφούν τα καλά τα βακτήρια του εντέρου, και φυσικά η κατανάλωσή της έχει συνδεθεί με υπατοπροστατευτική δράση, κάνει καλό στο ύπαρο, στο σηκώτη μας και αυξάνει την έκρηξη της χολής, άρα κάνει καλό και στη χολή μας. Θα σας δώσω ένα tip τελευταίο, το οποίο συνηθίζω να κάνω εγώ. Ναι. Εγώ συνηθίζω να καταναλώνω και το ζουμί της πικραλήθρας. Δηλαδή, όλα τα υδατοδιαλυτά συστατικά, στη γεύση. Εάν προσθέσουμε και λεμόνι, γίνεται πιο νόστιμο. Να σου πω τώρα, αν είχαμε δίπλα-δίπλα, έχει δίκιο σε αμφισβητεί το κοντρόλ ως προς την αυθεντικότητα της φωτογραφίας, ότι αυτό που βλέπουμε είναι πικραλήθρα και όχι ραδίκι και πάλι. Ναι. Είναι πικραλήθρα. Μοιάζουν, είναι πικραλήθρα. Ένα καλό τρόπο είναι για να το διακρίνετε. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Αφού το κόψετε, να μαζέψει. Αυτό είναι, μαζεύει η πικραλήθρα. Προς τα κάτω. Προς τα κάτω. Είναι το τεστ που θα κάνει το τεστ. Ναι, με τον κοντρολιέρι μας την Κυριακή.